Πώς σας φαίνεται η συνεργασία Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας? Με συγχωρήσετε, δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι, δεν έχω ψηφίσει τη ζωή μου ποτέ. Με αυτές τις συνεργασίες όμως, μήπως προχωρούν και επιβάλλουν τα χαράτσια? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει γίνει δεν μπορεί να το πάρουν τώρα πίσω. Έχουν υπογράψει για να πάρουμε αυτό το δάνειο και να πάρουμε και το υπόλοιπο δάνειο, το οποίο είναι για τα υπόλοιπα χρόνια. Αν δεν τα έχουμε αυτά, πού πάμε, στη δραχμή, στο χάος? Κάνουμε bankruptcy, να κάνουμε φτώχευση. Γι' αυτό πρέπει όλοι και πάρουμε με συνταξιούχους. Έχω χάσει και από τα λεφτά τη σύνταξή μου. Ή κάνουμε πιο μόνο τι να κάνουμε. Να κάνουμε τι άλλο να κάνουμε? Αυτά που λέει η παπαρίγα, να σηκωθούμε στον δρόμο και να τρώει ένα τον άλλον, ναι. Θεωρώ ότι είναι πρόκληση. Για πολλούς λόγους ότι είναι πρόκληση. Αφενός για να αποδείξουν όλοι αυτοί οι οποίοι ηγούνται αυτή τη στιγμή ότι νοιάζονται πιο πολύ για το κοινό όφελος και συμφέρον παρά για την καρέκλα. Και αφετέρου για να δούμε τι μπορούν να κάνει μια ομάδα αφενός τεχνοκρατών, τόσο και πολιτικών, για το καλό της χώρας, αυτής της χώρας, επιτέλους. Νομίζω ότι όλοι εμείς αυτό το περιμέναμε καιρό τώρα. Κάλλιο αργά λοιπόν παρά ποτέ. Νέα Δημοκρατία. Πολύ καλή. Όχι, όχι. Είναι μπροστά γκρεμός και πίσω ρεύμα. Πολύ καλή. Αναμενόμενη. Αναμενόμενη. Ναι, ναι. Okay. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε. Δεν τη βλέπω. Αυτά ίδια θα γίνει. Δεν πιστεύω να λειτουργήσει τίποτα σωστά. Τώρα όλοι μαζί θα μας τακτοποιήσουν. Δεν θα έχουν αντίδραση από κανέναν. Και εμείς θα υπομένουμε. Ήταν ένα καλό κόλπο δηλαδή. Τι άλλο? Τι άλλο μπορεί να πεις? Μπορεί να πεις τίποτα άλλο? Οι πολιτικοί φταίνε, ο λαός την πληρώνει. Μία από τα ίδια. Εύχομαι να γίνει κάτι το καλύτερο. Και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε άλλη λύση. Μέχρι τώρα κοροδεύανε τον κόσμο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Τώρα φαίνονται τα δύο μεγάλα κόμματα να μιλάνε, να συνεργάζονται, να τα βρίσκουν. Μήπως τρομοκρατήσαν τον λαό για να γίνει κάτι τέτοιο? Αυτά που πάνε να βρουν είναι για το συμφέρον ποιου? Για την Ελλάδα ή για το δικό τους? Κοιτάξτε, αν είναι για το καλό της πατρίδας, καλή ήταν. Θα δείξει το μέλλον. Αν είναι για το καλό των δανειστών? Όχι, αυτό όχι. Δεν είναι καλό των δανειστών, είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Ότι του λείπει το ένας και ότι αποφασίζουν τα αφεντικά τα μεγάλα απ' έξω. Εύχομαι για το καλό του κόσμου και της πατρίδας να τα βρούνε, αν και έχω επιφυλάξεις. Έπρεπε να γίνει. Για το καλό της πατρίδας ή των δανειστών μας? Για το καλό της πατρίδας μας πρέπει να γίνει. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Ναι, αλλά θα περνούνται και τα μέτρα τα αντιλαϊκά και πιο εύκολα έτσι. Τι να πω τώρα, όταν είναι για το καλό της πατρίδας, να γίνει. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Για αυτούς που έχουν θυγεί μέχρι τώρα, εργαζόμενους, συνταξιούχους και στους αδύναμους Έλληνες, δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει διαφορά. Το σημαντικό είναι ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει μια προοπτική σωτηρίας της χώρας, δηλαδή να μην φύγουμε από το ευρώ, και αυτό αποδεικνύεται και κατά την άποψή μου επιβολή του κυρίου Παπαδήμου, αν είναι αυτός, ως Πρωθυπουργού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Παπαδήμος δεν θα αποδέχονταν σε καμία περίπτωση να γίνει Πρωθυπουργός αν ήξερε, που έχει πληροφόρηση από μέσα, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να φύγει από το ευρώ αυτή τη χρονική συγκυρία. Έπρεπε να γίνει αυτή η συνεργασία? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και η Ευρώπη το έχουν κάνει προπολού. Διέξοδο θα έρθει μόνο από τις εκλογές. Τις εκλογές φοβούνται. Όχι το διέξοδο. Αυτό δεν είναι διέξοδο που κάνουν τώρα. Εάν συμμαχήσουν και μετά τις εκλογές Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Όταν θα πάνε στις κάλπες να δουν τι θα ψηφίσει ο λαός. Γιατί μαζί και οι δυο τους έχουν 32% και πολλοί είναι. Πάντα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να τρομοκρατίζουν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν όλους τους ανθρώπους. Είναι δύσκολο να βγούμε από το αδιέξοδο αυτό. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Τουλάχιστον μακάρι να τα βρούνε, να πάνε όλα καλά, αλλά πολύ δύσκολα. Αυτή η συμφωνία γίνεται για το καλό της πατρίδας ή για το καλό των δανειστών, πιστεύεις? Την πατρίδα την αφήσα στο περιθώριο. Αναγκαίο κακό είναι. Αναγκαίο κακό. Οπωσδήποτε. Και να γίνει, δεν θα δουλέψει. Είναι πάρα πολύ απλό. Αποκλείεται να τα βρούνε. Πάλι θα κερδίζουν απλά χρόνο. Αυτό θέλουν. Να κερδίσουν χρόνο. Για να διαλύσουν τα πάντα. Δεν ασχολούμαι πολιτικά. Πιστεύω ότι θα αποδώσει. Μετά από τόσα ανάζια του κύριου Σαμαρά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάπου να λογικευτούμε και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί κινδυνεύει η χώρα, δυστυχώς. Θα το περάσουν τα μέτρα τους άνετα. Περαστούν τα μέτρα για το καλό της Ελλάδος. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλη λύση. Όταν θα μας πούνε για ποιο συμφέρον είναι, τότε θα δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Τι πιστεύετε δηλαδή, ποιανών συμφέρον εξυπηρετούν? Φυσικά των δανειστών, γιατί όλες οι συμβάσεις και όλα αυτά που από τον Ιούλιο έχουν πει μέχρι σήμερα, αυτά που καταβάλλουν στον ελληνικό λαό είναι σκλαβιά, δεν είναι τίποτα άλλο. Η συνέχεια ποια θα είναι?
θα ψηφίσουν τα νομοσχέδια. Ειδικά το τελευταίο πολυνομοσχέδιο. Το επόμενο ποιο θα είναι? Ήδη, όπως είπαν, έχουν 7 θέματα να λύσουν. Το πιο βασικό απ' όλα για μένα, αυτά είναι οι πόροι της Ελλάδας. Πού θα πάνε αυτοί οι πόροι, σε ποιον? Ποιοι θα υπογράψουν για αυτούς τους πόρους? Πρέπει να βρεθεί η σωστή λύση, γιατί ξέρετε, μας έχουν καμπελώσει η Γερμανία και η Γαλλία. Και δυστυχώς η Ευρώπη, όπως έχει γίνει τώρα, θέλει να επιβάλλεται στους λαούς που έχουν τα προβλήματά τους και στα κράτη. Τίποτα δεν γίνεται για το καλό του λαού. Ποτέ. Υπέρ του ελληνικού λαού. Ένα πράγμα ξέρω από το χωριό μου ακόμα, δεν πρέπει να δανείζεις. Όταν φτάσεις να δανειστείς, χέστα και άστα είναι.